Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν ηκεσί εσ εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους ικτυρμούς σου καταπέμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμη. Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Πρόσκομεν. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, Σοφία. Ως Ιβραίος επιστολής Παύλου, το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Αδελφοί, ο αγιάζων και οι αγιαζόμενοι εξενός πάντες, την αιτία νου και πεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλήν λέγον, απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε και πάλιν, εγώ έσω με πεπιθώς επ' αυτόν, και πάλιν, ειδού εγώ και τα παιδιά, άμιεδο και ο Θεός, επιούν τα παιδεία και κοινώνει και σάρκος και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχε τον αυτόν, είναι άδειο του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη το διάβολον και απαλλάξει τούτους, όσοι φόβο θανάτου διαπάντως του ζήν ένοχε εις αντουλίας. Ουγαρδί που αγγέλων επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται, όθεν όφιλε κατά πάντα της αδελεφής ομοιωθήνεν, είναι ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεόν, εις το ύλας και σθέτος αμαρτίας του λαού, εν όγκαρ επέπονθεν αυτός πειραστής, είναι ατέ της πειραζομένης βοηθήσε. Ειρήνη σοι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προς
υπόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπε ο Κύριος στις εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνει αληστήσετε, ισου δεν ισχύει έτοιμη βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ουδύνατε πόλεις κρυβήνε πάνω όρους κειμένη, ουδεκαίουσι λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λάμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας. Ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπη μον Φιλοθέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους και του Φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενέργεια και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλουσίαν την Θείαν χάρινε της έργης ημών, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα ενείς κατά των Θείων αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθείς, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει συ, πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός ημών, ο τοπικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταποίησας, και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισσαίου άλλα τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας τη αχράντου σου επιφανία. Αυτός και νυν δέσποτα αγίεσον το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Σου Πνεύματος, και πίσον αυτό γενέστε πάστης αριωμένης και μεταλαμβάνωσιν εξ αυτού, ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής, ορατίστε και αοράτου αλεξιτήριον. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση και το πνεύμα της σου. Τα σκεφαλά σημών
το Κύριο κλείνομε. Συ, Κύριε. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και επάκουσον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντας ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος, σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεώστε και ραντισμού και γενέστο ημίν Κύριε εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγαρεί ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Όλοι μαζί. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο εν ανθρωπίσας Θεός ημών, ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επί τη δεύματα εργασάμενος, ο και τους Αγίους Αποστόλους, από της εργασίας και λεύσας, η να ταύτην ευλογών αγιάσεις, αυτός, Κύριε, ο πρώτος εν ημίν εργάτης και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το όνοματί σου καταρχόμεθα σήμερον, ή να ταύτα ταχύ και εσύ ως εις πέρας αγάγομεν. Φώτισον δε ημών την διάνοιαν και ενίσχυσον ημών τους βραχίωνας, ή να πάντοτε το αγαθόν πράττομεν και τα έργα του φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού σου και εις δόξαν σύν και του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξε σύ ο Θεός, ελπίσιμον, δόξε σύ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά και ευλόγησον. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, υπερών την σύναξην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Εξοχότατε, κύριε Υφυπουργέ Μακεδονίας Θράκης, αξιότιμοι βουλευτές, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε, Άγιοι Πατέρες, ήρωες, γονείς, πολύτεκνοι, επειδή
καθήκοντα συνοδικά δεν επιτρέπουν στον Παναγιώτα τον Μητροπολίτη μας να παρευρίσκεται εδώ. Επιφορτίστηκα εγώ με αυτή την τιμή να έρθω, να παρευρεθώ, να εκπροσωπήσω και να αγιάσω. Και σκέπτομαι ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή βέβαια στο πρόσωπό μου, το ανάξιο, αλλά και αγαθή συγκυρία το ότι σήμερα εορτάζουμε, μπήκαμε ήδη στην 9η του μηνός Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε την σύναξη των Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννα. Αν έχετε παρατηρήσει, στην λεγόμενη ευχή της απολύσεως, δηλαδή την τελευταία ευχή που κάνουμε στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία και γενικότερα στις ακολουθίες, υπάρχει η μεγάλη ευχή της απολύσεως που αναφέρουμε πολλούς Αγίους σημαντικούς, αλλά υπάρχει και η μικρή που αναφέρουμε τους πιο απαραίτητους. Ο Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, η υπεραγία Θεοτόκος, η μητέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και πάντων των χριστιανών. Οι Άγιοι Απόστολοι, ως ιδρυτές της Εκκλησίας, δεν μπορούμε να τους παραλείψουμε, αλλά είναι εντυπωσιακό ότι ενώ παραλείπουμε τους Αρχαγγέλους, ενώ παραλείπουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, δεν παραλείπουμε ποτέ των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννης. Γιατί? Καλά, τον Χριστό δεν μπορούμε να τον παραλείψουμε, ένας χριστιανός. Την Παναγία μας δεν μπορούμε να την παραλείψουμε. Τους Αγίους Αποστόλους ως ιδρυτάς της Εκκλησίας, όπως είπαμε, γιατί δεν μπορούμε να παραλείψουμε αυτό το ζευγάρι? Διότι αυτό το ζευγάρι είναι το αγιότερο ζευγάρι που υπήρξε ποτέ στη γη. Και βέβαια, πες μου το παιδί σου να σου πω ποιος είσαι ή και τι οικογένεια είσαι. Ένα παιδί κάνανε, αλλά τι παιδί κάνανε. Και δεν μπορούμε να τους παραλείψουμε αυτούς. Καλά έκανε, δεν ξέρω ποιος, και διάλεξε τους Αγίους Πάντας σαν προστάτες σας, αλλά νομίζω είναι πολύ καλοί προστάτες και οι Άγιοι Ιωακείμ και Άννα. Και οι Άγιοι, εκτός όλων των άλλων ιδιωμάτων, μου έχει κάνει πολύ εντύπωση ότι μπορούν και μπαίνουν στον ουρανό και διαβάζουν πράγματα που δεν τα καταγράφει η ιστορία. Έχουν μία θεία αντίληψη των πραγμάτων. Ο Άγιος Παΐσιος, ο κοντινός μας Άγιος, λέει για τους Άγιους Ιωακείμ και Άννα, αυτοί, να ξέρετε, ήταν το πλέον Άγιο ζευγάρι που είχαν την πλέον απαθή συνουσία. Τόσο Άγιοι δεν υπήρξαν ποτέ. Ήτανε το πιο Άγιο ζευγάρι, λέει ο Άγιος. Κατηγοριοποιεί εκεί το επίπεδα των ζευγαριών και λέει αυτό ήταν το αγιότερο ζευγάρι. Και μάλιστα στην προσευχή τους, μας διασώζουν οι Άγιοι Πατέρες, δεν έκαναν, πώς να το πω, λίγο συμφεροντολογική προσευχή. Πώς κάνουν όλα τα άτεχνα ζευγάρια που λένε Παναγία μου, Χριστέ μου, ξέρω ποιον Άγιο επικαλούνται, χάρισε με ένα παιδάκι, αυτό δεν λένε? Αυτοί δεν έλεγαν αυτό, αλλά έλεγαν στον Άγιο Θεό, Θεέ μου, να ευλογήσεις όλα τα άτεκνα ζευγάρια και να τους χαρίσεις σε όλα τα άτεκνα ζευγάρια παιδιά και αν θέλεις και σε μας. Και έτσι έστειλε άγγελο Κυρίου ο Θεός και ανήγγειλε την θαυμαστή αυτή γένεση της υπεραγίας Θεοτόκου, που και λόγω στηρότητος και λόγω ηλικίας δεν δικαιολογείται κατά την ανθρώπινη κοντόφθαν με λογική να γεννηθεί ένα παιδί, αλλά γεννήθηκε ένα παιδί για το οποίο ο Άγιος Αυγουστίνος λέει σε μια απορία του, λέει, άραγε ο Θεός μπορεί να κατασκευάσει, να δημιουργήσει κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο και τον άγγελο? Ναι, απαντάει, μπορεί. Την υπεραγία Θεοτόκο και την ανθρώπινη φύση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Έτσι λέει. Την βάζει ανώτερη. Είναι κάτι ανώτερη. Είναι η τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξιτέρα συγκρίτης των σεραφείμ. Εύχομαι λοιπόν ταπεινά, για να μην μακρηγορώ,
να έχετε πρότυπο το ζευγάρι αυτό το Άγιο, το Θείο, και να ζείτε σύμφωνα με τη δική τους ζωή και να προσεύχεστε σύμφωνα με τη δική τους προσευχή για να έχετε και τη δική τους ευλογία και καλλιτεχνία όπως είχε ο Άγιος Ιωακείμ και η Αγία Άννα. Επίσης, σήμερα μας θυμάμαι την παρουσία του ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, κύριος Παπαδόπουλος Νικόλαος. Παρακαλώ τον πρόεδρο του συλλόγου μας, κύριο Ροντόκητο Θεοτεκάτο, να απευθύνει ένα χαιρετισμό. Σεβαστέ πατέρα Μιχαήλ, κύριε Υπουργέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι βουλευτές, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί πολίτεκνοι, δύο λόγια θα πω, γιατί βεβαίως τα παιδιά δεν είναι για να ακούσουν πολλά πράγματα. Θέλω όμως να πω ότι ο δημογραφικός κατήφορος συνεχίζεται. Και εμείς, ο ελληνικός λαός, δηλαδή, οφείλουμε να δώσουμε λύση στο θέμα και στο πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, κάνοντας το καθήκον μας απέναντι στο Θεό και την πατρίδα. Δηλαδή, αποκτώντας περισσότερα παιδιά, έτσι ώστε να δώσουμε λύση στο πρόβλημα και απάντηση στον υβριδικό πόλεμο της Τουρκίας που χρησιμοποιεί ως όπλο το μεταναστευτικό. Χρειάζεται να βάλουμε σωστές προτεραιότητες και ιδιαίτερα η πολιτεία να αξιολογήσει τη δημογραφική κατάρρευση και να δώσει αξιοπρεπή κίνητρα για την ανάκαμψη των γεννήσεων. Στον καρκινοπαθή δεν δίνουμε ασπιρίνη, γιατί τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες και σήμερα από τον Πρωθυπουργό δεν πρόκειται να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Επίσης, η πολιτεία πρέπει να εκτιμήσει ότι οι πολίτεκνοι κάνουν το καθήκον τους απέναντι στο Θεό και την πατρίδα και είναι ο συνεκτικός ιστός της κοινωνίας μας, και να αντιμετωπιστούν ανάλογα και όπως επιτάσσει το Σύνταγμα. Κλείνοντας, να τονίσω ότι ο ελληνισμός ταξίδευσε διαμέσου των αιώνων με ασφάλεια πάνω στο σκάφος της Ορθοδοξίας. Και ο Θεός μας στέλνει μηνύματα με τις θεομηνίες. Ας τα λάβουμε υπόψη μας και να συμπεριφερθούμε ανάλογα μας, πολιτεία και λαός, ώστε να πάνε καλύτερα τα πράγματα για την πατρίδα μας. Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους χορηγούς και συμπαραστάτες του Συλλόγου μας, τη Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη μας, κύριο Φιλόθεο, την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, τις αδελφότητες του Μεγάλου Βασιλείου, της Οσίας Ξένης και της Απολυτρώσεως, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Διουτίκα Κωνσταντίνο, που μας παριχώρησε την αίθουσα δωρεάν και τις κασετίνες που θα είναι επιπλέον για τα πρωτάκια μας, οι οποίες θα δίνονται, οι κασετίνες, μαζί με τις τσάντες, τις σχολικές τσάντες, για τις οποίες φρόντισε ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης να μας τις παραχωρήσει δωρεάν η εταιρεία Μασούτης, η οποία εταιρεία, πρέπει να πω, ότι μας έχει κάνει και την ειδική έκπτωση 5% στα δικά της σούπερ μάρκετ. Ακόμη, την εταιρεία Energizers του πολίτεκνου κυρίου Αθανάσιου Κνή, που και σήμερα θα προσφέρει τα νερά, τα αναψυκτικά και τη διασκέδαση που θα ακολουθήσει για τα πρωτάκια μας έξω στο προάβλιο της αίθουσας. Τελειώνοντας, να ευχαριστήσουμε τον Πανάγαθο Θεό που μας αξιώνει και φέτος να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωση για τα αγαπημένα μας πορτάκια. Πολλές ευχές για καλή χρονιά και ευλογημένη στα πρωτάκια μας και σε όλα τα παιδιά μας. Πολλές υπομονές στους γονείς, αλλά και στους παππούδες και στις γιαγιάδες. Και να ευχαριστήσουμε όλους σας για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλή χρονιά για τα πρωτάκια μας. Καλησπέρα και από μένα, σεβαστέ πατέρα, πατέρα Μιχαήλ, την ευχή σας. Αγαπητέ πρόεδρε, κύριε συνάδελφε στην αυτοδιοίκηση, κύριε αντιπεριφερειάρχα, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι, αλλά πάνω απ' όλα τα αγαπητά μας παιδιά, που είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει και σε αυτή την αίθουσα, αλλά και σε αυτό τον τόπο, να ευχηθούμε καλό ξεκίνημα στη νέα χρονιά, σε αυτά τα νέα παιδιά που αποτελούν και τη νέα Ελλάδα. Και να πούμε ότι αυτή η νέα Ελλάδα πιστεύουμε και θα αγωνιστούμε όλοι μαζί να είναι καλύτερη, για να τους δώσουμε μια καλύτερη πατρίδα, όπως οι γονείς μας και οι πάποι μας αγωνίστηκαν σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες
για να εξασφαλίσουν σε εμάς μια ελεύθερη πατρίδα, μια καλύτερη Ελλάδα. Ξέρετε, ακούω πολλές φορές ορισμένα γραφικά που λέγονται ότι η Ελλάδα θα μεγαλώσει από τους πρόσφυγες. Όχι, η Ελλάδα πρέπει να μεγαλώσει από τους Έλληνες, από τα Ελληνόπουλα, τα οποία πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να γεννιόνται και να είναι περισσότερα, γιατί δυστυχώς είναι λιγότερα από αυτά τα οποία χρειάζεται η Ελλάδα για να μπορέσει πραγματικά να μεγαλώσει. Λαμβάνονται μέτρα, δεν είναι, χρειάζονται κι άλλα σίγουρο, γιατί οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και ειλικρινά ελπίζουμε σύντομα να καταφέρει αυτή η πολιτεία, η ελληνική πολιτεία, να κάνει και να δώσει το πιο σημαντικό μέτρο, που είναι η σύνταξη στην πολύτεκνη μητέρα, γιατί αυτό δεν είναι μόνο κάτι που θα βοηθήσει οικονομικά, θα βοηθήσει πάνω απ' όλα και ηθικά. Και το λέω αυτό γιατί κανείς από εσάς δεν κάνει παιδιά περιμένοντας τα μέτρα της οικονομικής ενίσχυσης. Χρειάζεται όμως την ενίσχυση για να μπορέσει να στηρίξει τις οικογένειες. Να είστε λοιπόν καλά, να είναι καλά τα παιδιά σας, η Παναγία μας να τα φυλάγει και να τα βοηθάει στη ζωή τους. Και ο έτερος χορηγός. Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, σεβαστέ πατέρα, αγαπητοί γονείς, είναι μεγάλη χαρά μου και τιμή να είμαι βρίσκομαι κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θέλω να σου πω, Πρόεδρε, στο πρόσωπό σου να συγχαρώ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όσους μόχθησαν για να πραγματοποιηθεί και φέτος η σημερινή εκδήλωση, γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει να είναι υποστηριχτής των δράσεων του συλλόγου σας. Θέλω γι' αυτό να σας διαβεβαιώσω. Και θέλω να μεταφέρω και τις ευχές του Περιφερειάρχη μας, του κ. Τζικώστα, για μια καλή σχολική χρονιά, καλή δύναμη και υπομονή στους γονείς και στους νεαρούς μαθητές. Χαρά, χαμόγελα, καλή σχολική χρονιά, με υγεία.
σε μια χαρά.